Σας συναντάμε στην πρεμιέρα ενός πολύ καλού σας φίλου και συνεργάτη σας πλέον, τον κύριο Μπιμπίλα. Θέλω λίγο να μου πείτε πώς προέκυψε η συνεργασία στη Βουλή, δηλαδή πώς τέθηκε υποψήφιος στην Πλεύση Ελευθερίας. Ο Σπύρος ο Μπιμπίλας είναι στην Πλεύση Ελευθερίας από τα πρώτα μας βήματα. Ένας άνθρωπος που βγήκε μπροστά και από τη θέση και του Προέδρου του ΣΕΗ δεν δίστασε να πει την ώρα που πολλοί τον διεκδικούσαν ότι θα παραμείνει πιστός στην Πλεύση Ελευθερίας. Στην Επίδαυρο θα πρωταγωνιστήσει για πρώτη φορά μια τρανς ηθοποιός. Πώς σας φαίνεται αυτό σαν κίνηση? Μου φαίνεται αυτονόητη και εξαιρετική. Πρέπει για τα ζητήματα της ισότητας, της συμπερίληψης των δικαιωμάτων να σταματήσουμε να μιλάμε σαν να είναι κάτι το δακτυλοδεικτούμενο ή το φοβερό, αλλά σαν να είναι κάτι το αυτονόητο που ορίμασε για να γίνει. Συμφωνείτε και με το σύμφωνο συμβίωσης ομοφυλών ζευγαριών, σωστά? Αυτονόητος, όχι μόνο ως προς το σύμφωνο συμβίωσης και ως προς το γάμο ή οτιδήποτε άλλο αποτελεί την επιλογή του κάθε ζευγαριού και του κάθε ανθρώπου. Είχατε γίνει viral με το σύνθημα της καρδιάς. Ναι. Ήταν κάτι που περιμένατε ότι θα πάρει τόσο μεγάλη έκταση? Η αγάπη μεταξύ μας είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό. Καθόλου χλιαρό ή αδιάφορο ή απολυτικό, όπως θέλουν να το παρουσιάζουν. Αντίθετα, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό συστατικό που μπορεί να κινήσει βουνά. Ο κύριος Καρναστάς είναι συνοδοιπόρος στη ζωή σας αλλά και στη Βουλή πλέον. Είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που έχει αναδείξει και την αγάπη και την δημιουργικότητα και το θετικό πρόσημο σε αυτά όλα που κάνουμε. Στη δεύτερη εκλογική φάση τοποθετήθηκε στη λίστα εκλογής. Περιμένατε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις? Το περιμέναμε ότι θα έχουμε μία επίθεση. Ήτανε αυτή. Αν δεν ήταν αυτή θα ήταν κάτι άλλο. Σημασία έχει ότι αντέξαμε και ότι και ο κόσμος θέλησε να δει την Πλεύση Ελευθερίας μέσα στη Βουλή.